Πάμε στην επόμενη κυρία, που πάλι γίνατε μαλλιά με την κυρία αυτήν. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ποια είναι, για να δω. Αυτή. Θέκλα Πετρίδου. Η Θέκλα ερχόταν στην εκπομπή. Ναι. Και μια καλή ημέρα σε είδα που άλλαξε η φάτσα σου χίλια χρώματα. Εντάξει, χρησιμοποίησε μια λέξη που δεν μπορώ να πω και από εκεί ξεκίνησε το κακό. Ή υπήρχε κάτι από πριν. Όχι, να σου πω. Ειλικρινά θα μου πει. Η Θέκλα με στήριξε πάρα πολύ, αλήθεια θα σου το πω. Ωραία. Και όταν την πήρα και μου έλεγε και τις βενζίνες σε βάζει γυναίκα και με στήριζε και μα στήριζε με την Έλενα. Εντάξει, είναι στην εκπομπή. Και ερχότανε και βοηθούσε και με τις γραμμές και με όλα αυτά. Απλά έγιναν 2-3 σκηνικά τα οποία εμένα με θυμώνουν. Δηλαδή, δεν μπορείς να απευθύνεις τον κόσμο και να σου ξεφεύγουν λέξεις τις οποίες σε προσβάλλουν. Προφανώς η γυναίκα δεν το έκανε επίτηδες, δεν είπα ότι είναι τρελή και αυτό. Απλά εκείνη την ώρα εγώ αντέδρασα... Αυθόρμητα. Αυθόρμητα και εκνευρίστηκα. Μετά με έβριζε λίγο στο Facebook, εγώ στεναχωριόμουν, ήρθε στην εκπομπή, τα βρήκαμε, αφού τα βρήκαμε ξανά έβριζε στο Facebook. Αλλά αλήθεια εγώ της οφείλω και της Θέκλας πολλά, γιατί με στήριξε όταν την είχα ανάγκη. Αλήθεια. Βέβαια ήμουν και πρεσαρισμένος γιατί ήταν οι μέρες που πλησιάζαμε για να τελειώσει εκπομπή που δεν το ξέρε κανείς. Εγώ το ξέρω από τον Οκτώβριο, φαντάσου. Πολύ δύσκολο αυτό να ξέρεις. Ναι, και έπρεπε να βγαίνεις τραλά τραλαλό, ας πούμε, και να ξέρεις ότι 2 μήνες είσαι off. Δηλαδή δεν χτίζεις ή κάθε μέρα φαίνεις καλεσμένος, επενδύσεις, γιατί λες να συνεχίσω. Εγώ ήξερα ότι αυτό πράγμα έχει ένα τέλος. Αλήθεια. Η Θέκλα είναι πολύ καλός άνθρωπος και ειλικρινά την ευχαριστώ πολύ που με βοήθησε. Ωραία, χαίρομαι. Δεν τα έχετε ξαναβρει όμως. Υπάρχει κρεμότητα. Κάποιες σχέσεις πρέπει να μένουν εκεί που μένουν. Ωραία. Εκεί που λοιπόν, σχολιάζεις όποιον θέλεις. Έτσι, αν δεν θέλεις... Δεν έχω εγώ τέτοια κομπλεξικά. Λέμε πάσο.